Σίγουρα υπάρχουν επιδράσεις πολιτισμικές, κοινές στα Βαλκάνια. Αυτό είναι στην καθημερινότητά μας, το βλέπει κανείς, και στη γλώσσα επίσης υπάρχει. Τώρα, από κάποιο σημείο και πέρα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή έγινε αυτός ο διαχωρισμός της Ευρώπης και για κάποιους παράδοξους λόγους, όταν τραβήχτηκε η γραμμή, η Ελλάδα έμεινε απ' έξω, καλώς, αλλά παρόλα αυτά απ' έξω, υπάρχει μία γλώσσα διαφορετική και επίσης υπάρχει μία... Δηλαδή ότι η Ελλάδα αποτελεί μέρος της Δυτικής Ευρώπης και ότι έχει φύγει από το κομμάτι της κέντρο-ανατολικής. Αλλά την ίδια ώρα οι επιδράσεις υπάρχουν και όταν εγώ βλέπω μια ρουμάνικη ταινία ή μια σέρβικη ταινία ή παλιότερα γιουγκοσλάβικη ή μια βουλγάρικη ταινία, αναγνωρίζω πράγματα. Δηλαδή, μια πρόσφατη ταινία η οποία θα μπορούσε να είναι όλη γυρισμένη στην Αθήνα είναι «Ο θάνατος του κυρίου Λαζαρέσκου», του Κρίστη Πούγιου. Μια συγκλονιστική ταινία, νομίζω από τις καλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Λαζαρέσκου, ας πούμε, είναι μια ταινία στην οποία, αν είσαι Έλληνας και τη βλέπεις, γελάς μέχρι να σου σφίξει το στομάχι στο τέλος. Ενώ όταν τη βλέπουν στη Γερμανία ή στη Γαλλία, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην αρχή της, δηλαδή την πρώτη μία μισή ώρα, είναι απλά κλιμάκωση του μαρτυρίου, αλλά δεν λειτουργεί το χιούμορ με τον ίδιο τρόπο. Γενικά, ο βαλκανικός κινηματογράφος έχει ένα στοιχείο χιούμορ, το οποίο επίσης μπαίνει στον κινηματογράφο τον ελληνικό, το σύγχρονο, που απουσίαζε παλιότερα. Δηλαδή ήταν λίγο πιο σοβαρός ο ελληνικός κινηματογράφος, τώρα γίνεται λίγο πιο παιγνιώδης, ας το πούμε έτσι. Και λίγο και πιο παράλογος και λίγο και πιο βλάσφημος, που είναι ωραίο αυτό. Αυτά είναι στοιχεία που υπάρχουν στον κεντροανατολικό κινηματογράφο. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια άμεση συγγένεια με αυτόν τον κινηματογράφο, παρόλο που εγώ δεν κάνω τέτοιο κινηματογράφο, αλλά μου είναι συγγενής. Δηλαδή είναι ταινίες που τις αγαπώ και τις νιώθω οικίες. Τις αναγνωρίζω. Νομίζω ότι είναι, ναι, κομμάτι της οικογένειάς μου. Συμβαίνει τα τελευταία, θα έλεγα, 6-7 χρόνια, εγώ θα έλεγα από το 2002-2003 και πέρα, να έχει βγει μια φουρνιά, δεν λέω τη λέξη γενιά γιατί είναι λίγο περίεργη, Ελλήνων κινηματογραφιστών, που δεν είναι ένας-δύο, είναι πάνω από 10, που έχουμε κάνει ο καθένας μια καλή ταινία, μπορεί και παραπάνω, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με κοινό στοιχείο, μια ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει, ανεξάρτητα από το ύφος που επιλέγει κανείς να το αφηγηθεί, και με μια διάθεση, ας πούμε, να σηκωθεί και λίγο το χαλί, ας πούμε, και να δεις τι κρύβεται από κάτω. Και αυτές οι ταινίες έχουν τα τελευταία χρόνια μεγάλη, τουλάχιστον, επιτυχία στο εξωτερικό. Και σε συνδυασμό τώρα με αυτό που έχει γίνει την κρίση στην Ελλάδα, την οικονομική, έχει στραφεί το βλέμμα προς την Ελλάδα. Αυτό είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Με την έννοια ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο μέλλον, πρέπει να είναι μια βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν οι αυριανοί θεατές. Δεν μιλάω για τους αυριανούς κινηματογραφιστές, μιλάω και για τους αυριανούς θεατές. Δηλαδή οι θεατές να βρούνε την επόμενη γενιά κινηματογραφιστών, αυτοί που θα κάνουν ταινίες σε 15-20 χρόνια, που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, να υπάρχει μια συνέχεια με αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο νέος ελληνικός κινηματογράφος, ο οποίος έφερε μια ρήξη με το παλιό μοντέλο, αυτό που λέμε, του εμπορικού κινηματογράφου, κατά τη γνώμη μου, ενώ με όρους μορφολογίας έφερε κάτι σύγχρονο, με όρους, ας το πούμε έτσι, επίδραση στην κοινωνία, ιτήθηκε. Και το τρανότερο παράδειγμα είναι ότι από τις ταινίες που έβλεπα εγώ ως παιδάκι στην τηλεόραση, που ήταν ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, με τον Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, τις ίδιες ταινίες βλέπουμε ακόμη στην τηλεόραση. Και τα σύριαλ που γίνονται στην τηλεόραση, την ελληνική, είναι την ίδια γλώσσα αναπαράγουν
και την ίδια μορφή αφήγησης. Σημαίνει λοιπόν ότι όταν κάποιος κάνει μια ταινία σήμερα από τους κινηματογραφιστές που μας απασχολούν, ο οποίος όμως έχει δει τις ταινίες του ΝΕΚ, ο θεατής όμως που έχει χάσει αυτό το στάδιο, του φαίνονται περίεργες. Αλλά δεν είναι περίεργες αν έχεις δει και τι έχει προηγηθεί. Δηλαδή υπάρχει ένα πείδημα στην παιδεία που έχει σημασία. Υπ' αυτή την έννοια εγώ ελπίζω αυτό που συμβαίνει τώρα να κρατήσει ώστε να δημιουργεί και να διευρυνθεί, ας το πούμε έτσι, η σχέση που έχει με το κοινό, ώστε να δημιουργήσει μια γενιά θεατών που να είναι έτοιμη και για το επόμενο που θα έρθει μετά. Και αν δεν δημιουργηθεί αυτό, δεν θα ανθίσει αυτό το πράγμα, γιατί πάντα όλες οι, ας τις πούμε, τα κινήματα που λέμε ότι ανθούν, ανθούν με τρεις παράγοντες. Τους κινηματογραφιστές, τους κριτικούς ή αυτούς που γράφουν για αυτές τις ταινίες την περίοδο που γίνονται, αλλά ταυτόχρονα και μια ομάδα που δεν είναι ποτέ πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι μια ομάδα θεατών πιστών σε αυτό το κίνημα. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι έχουμε τα δύο πρώτα και πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε και το τρίτο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτές τις ταινίες έχουν πάει και στα φεστιβάλ, γιατί μιλάνε με έναν τρόπο που είναι αναγνωρίσιμος και στους άλλους. Έχουν δηλαδή μια οικουμενικότητα και μια ιδιαιτερότητα, ας την πούμε έτσι, τον τοπικό τους χαρακτήρα. Την ίδια ώρα ο καθένας από εμάς έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτό είναι το ωραίο. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν, όπως είπα και πριν, κοινά στοιχεία και στις αναφορές, δηλαδή ποιες ταινίες μας αρέσουν, τι είδος κινηματογράφου, από πού προερχόμαστε, ας το πούμε έτσι, και στη θεματολογία, αλλάζει μετά η φόρμα, και στη στάση απέναντι στο τι είναι κάνω κινηματογράφο σήμερα. Δηλαδή δεν είναι και τυχαίο ότι όλες αυτές τις ταινίες έχουν αρχίσει να γίνονται όταν άρχισαν σιγά σιγά να εκλείπουν τα χρήματα. Οπότε καλός ή κακός, αυτοί που κάναμε ταινίες εκείνη την περίοδο θέλαμε οπωσδήποτε να τις κάνουμε αυτές τις ταινίες. Και άμα θες πραγματικά πολύ να κάνεις μια ταινία, βγαίνει αυτό και στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή έπρεπε να υποθούν αυτές οι ιστορίες. Ένα πράγμα που δεν είναι ωραίο να γίνεται, και γίνεται επίσης γιατί είναι εύκολο να γίνεται, είναι να βάζει κανείς μια ταμπέλα και να λέει το νέο κύμα, το παράξενο ελληνικό σινεμά ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι μια στερεοτυπική αντίληψη που στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί, περισσότερο χρησιμεύει στο να πουλήσει αυτό το κινηματογράφο παρά να τον αναλύσει. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι και πολιτική της κάθε κυβέρνησης το να ενισχύει την κινηματογραφική παραγωγή της χώρας, και όχι μόνο, αλλά μιλάω τώρα για την κινηματογραφική γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, αλλά την εξαγωγή του πολιτισμού, γιατί όχι μόνο γιατί γενικά ο πολιτισμός είναι το μοναδικό ίχνος που απομένει μετά από χρόνια, δηλαδή οι Φοίνικες, ας πούμε. Δεν ξέρουμε τίποτα για τους Φοίνικες. Ήταν έμποροι, πηγαίνανε με τα καράβια τους, πηγαίνανε το στάρι από εδώ, το τέτοιο από εκεί, αλλά δεν ξέρεις τίποτα για αυτούς. Αντίθετα, για την αρχαία Ελλάδα, το κομμάτι που ήμασταν επίσης έμποροι, υπάρχει όμως και ο πολιτισμός. Για την αναγέννηση υπάρχει ο πολιτισμός. Μένουνε αυτά τα έργα. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε. Αυτές οι ταινίες, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ταινίες από τη φόρμα τους και από τις ιστορίες που επιλέγουν να διηγηθούν. Δεν είναι αυτό που λέμε οι ταινίες του μεγάλου κοινού. Δεν είναι οι άμεσα εμπορικές ταινίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ταινίες που το ταβάνι τους μπορεί να είναι τα 25.000 εισιτήρια σε μια χώρα των, ας πούμε, 11 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή όταν μια ταινία, όσο, ας την πούμε έτσι, τολμηρή μορφολογικά είναι ο κοινόδοντας, όταν φτάνει στην πεντάδα των Όσκαρ, αν μια τέτοια ταινία τη βλέπουν τελικά 50.000 θεατές, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Και αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να επιμείνει κανείς για να διαμορφωθεί αυτό το κοινό. Και το νούμερο 20 που είναι, ας πούμε, ένας μέσος όρος, υπάρχουν ταινίες, ας πούμε, που κάνουν και 2.000, πάρες που κάνουν 5, 10, 15, 20, 25, ταβάνι. Αυτό το νούμερο, ας πούμε, πιστεύω εγώ ότι μπορεί να κουνηθεί προς τα πάνω και να είναι
το 2 να γίνει 20 και το 25 να γίνει 55 και 70. Αυτό είναι υγιές για τον τύπο των ταινιών, γιατί μετά, και μετά αυτές οι ταινίες πρέπει να παίζονται στην τηλεόραση. Αν δεν παίζονται στην τηλεόραση, πρέπει να παίζονται σε εναλλακτικά δίκτυα, στο ίντερνετ, video on demand. Πρέπει όμως να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι να γίνουν κτήμα των ανθρώπων που θα τους αρέσουν. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα τους αρέσουν αυτές τις ταινίες, αν έχουν την ευκαιρία να τις δουν. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι, α, ναι, έχω ακούσει για αυτήν την ταινία, αλλά δεν την έχω δει. Α, δεν την πρόλαβα, κατέβηκε, δεν την είδα, μου είπανε. Α, κάτι έχουμε ακούσει, αλλά δεν την έχουμε δει. Καταρχήν να πούμε τώρα ότι αυτά τα χρόνια, δηλαδή τώρα μέχρι τώρα, δεν, ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε καθόλου χρήμα στην ελληνική αγορά. Τώρα υποτίθεται ότι η ΕΡΤ έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις, το κέντρο κινηματογράφου έβγαλε τον καινούριο του κανονισμό, πιθανά φέτος ή του χρόνου να αρχίσει τέλος πάντων να τσουλάει το πράγμα, άρα θα υπάρχει κάπως παραπάνω χρήμα. Απ' την άλλη, αυτό που έλεγες πριν, γιατί δεν το απαντήσαμε, είναι αν είμαστε καταδικασμένοι, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε άρτε πόβερα, φτωχό σινεμά. Δεν είμαστε καταδικασμένοι, αλλά είμαστε σίγουρα, δηλαδή αν κάποιος θέλει να κάνει κάποιο άλλο κινηματογράφο, υποθέτω ότι προσπαθώντας και κάνοντας το ένα βήμα μετά το άλλο, θα έλεγα ότι αν θέλει να το κάνει ως πρώτη ταινία είναι δύσκολο. Αλλά η μία με την άλλη μπορεί και να γίνεται, αν αυτό είναι ο στόχος. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να έχεις φτιάξει μια ταινία που θέλει, που λέει ο λόγος, 200.000 για να γίνει και στο τέλος να βρεθείς με 100 και να πας να την κάνεις. Δεν θα βγει καλή. Θα αναγκαστείς να πετάξεις πράγματα από την ταινία. Ή θα πας να κάνεις την ταινία του 200.000 και πρέπει να βρεις αυτό το ποσό, ή από την αρχή να έχεις το μυαλό σου ότι θα κάνεις ένα μικρό πράγμα με όρους παραγωγής, αλλά όχι με όρους απεύθυνσης. Δηλαδή, μπορεί να είναι μικρή στο θέμα ή στις συνθήκες παραγωγής, αλλά πρέπει να απευθύνεται στον πλανήτη και επίσης ένα στοιχείο πιο μικρό, δεν θα πρέπει να έχεις την αίσθηση την ώρα που τη βλέπεις ότι είναι φτωχή. Δηλαδή το ότι έχει γίνει με φτωχά μέσα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι, να φαίνεται αυτό. Και είναι και ένα κομμάτι, αν θες, της τεχνογνωσίας. Δηλαδή άμα μπορείς να την κάνεις καλά, έστω και με φτηνά μέσα, μπορείς να την κάνεις την ταινία να φαίνεται ακριβότερη από αυτό που είναι. Είμαστε επίσης τυχεροί γιατί αυτό συμπίπτει με την έκρηξη της ψηφιακής τεχνολογίας, που σημαίνει ότι και τα εργαλεία που έχει πια στη διάθεσή του ο σκηνοθέτης έχουν αλλάξει, έχει γίνει μια εκδημοκρατικοποίηση του μέσου, είναι πιο εύκολο να βρει κανείς μια κάμερα, να βρει ένα μοντάζ στον υπολογιστή του δίνοντας παραπάνω χρόνο από τον εαυτό του, να κάνει πράγματα που 15 χρόνια πριν δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Και κάποιοι είναι ανήσυχοι λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια υπερπληθώρα παραγωγής και εικόνων, ναι, δεν πειράζει, ναι, δηλαδή γιατί όχι, δοκιμάζονται. Κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί με το να βγει η ταινία έτσι και να είναι πόπο αριστούργημα. Πρέπει, γίνονται οι ταινίες. Κάποιες γίνονται αριστουργήματα, κάποιες είναι καλές, κάποιες είναι λιγότερο καλές, κάποιες δεν είναι καλές. Έχει απ' όλα. Και αν υπήρχε μια μαγική φόρμουλα, θα βλέπαμε στην τέχνη, στην ιστορία της τέχνης, μόνο αριστουργήματα. Θα ήταν και βαρετό. Είναι όπως και η ζωή. Είμαστε γεμάτοι ελαττώματα, λαθεύουμε, αλλά και μερικές φορές όταν το πετυχαίνουμε, η ικανοποίηση και η δική μας, αλλά και αυτών που το βλέπουν, είναι ένα μυστικό που μοιράζεσαι. Και στις δύσκολες στιγμές που είναι τώρα η κοινωνία, είναι ωραίο να μοιράζεσαι ότι έχει πετύχει αυτή η αλχημία του ελληνικού σινεμά. Ζω τον περισσότερο καιρό στην Ιταλία, επειδή είναι η γυναίκα μου και ο γιος μου εκεί. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό 15 χρόνια πριν. Αλλά τώρα τι γίνεται, μπορώ να γράφω το σενάριο και να συνεργάζομαι με τον σεναριογράφο μου που είναι στο Λονδίνο μέσω Skype και να ανταλλάσσουμε mail με τα κείμενα. Μπορώ πάλι μέσω αυτού τα βασικά στάδια της προπαραγωγής να γίνονται μέσω Skype και mail, να ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε την προετοιμασία και το γύρισμα και μετά το μοντάζ
το κάνουμε στην, και στις δύο ταινίες, έχει γίνει στην Ιταλία. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή ο Μοντέρμο, ο Ναπολέον, είχε δουλειά στην Αγγλία, κάναμε το μισό κομμάτι του μοντάζ στην Ιταλία και το άλλο μισό στην Αγγλία. Πήγα εγώ 15 μέρες στην Αγγλία και μετά για τα τελειώματα κάναμε αλλαγές μέσω Skype. Δηλαδή, κάναμε share screen, έβλεπα τον υπολογιστή του στο Λονδίνο και συζητάγαμε πού να κόψουμε, τι να αλλάξουμε κτλ. Είναι λίγο, έχει να κάνει με το να έχεις καλή σύνδεση, αλλά αν είναι καλή η σύνδεση, δουλεύει. Και είναι, εντάξει, χαριτωμένο. Αν έχεις την ανάγκη να το κάνεις. Σίγουρα το μοντάζ, επειδή είναι μια ιδιότυπη σχέση, είναι λίγο σαν γάμος, είναι ωραίο να είναι ζωντανό, να νιώθεις το μοντέρ δίπλα σου. Και ο διάλογος που γίνεται πέρα από το cut. Αλλά όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν εάν δεν υπήρχε ψηφιακή τεχνολογία, όπως επίσης δεν θα γινόταν το γεγονός ότι με δύο μικρά κουτάκια, δύο δίσκους, ας πούμε, των 2 terabyte φορητούς, παίρνεις το υλικό σου από τη μία χώρα στην άλλη και έχεις όλη την ταινία και τη μοντάρεις. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Εγώ που έχω προλάβει και τις βιόλες και τις πίτες και τα τέτοια που έψαχνε κανείς το μοντάζ, το πάτωμα, το καρεδάκι από το περφορέ και μπορεί και να το είχε πατήσει η καρέκλα και πάει λέγοντας. Δηλαδή το να μπορείς τώρα να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ έχω την ταινία μου ανεβασμένη σε ένα σερβερ και αν για χύψη λόγους πρέπει κάποιος να τη δει με ένα mail, στέλνω το link, την κατεβάζει. Είναι καταπληκτικό πράγμα αυτό. Είναι καταπληκτικό. Γιατί κάνει την επικοινωνία πιο εύκολο. Αυτό που βέβαια όμως πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε και τη δικτύωση. Τη δικτύωση των ανθρώπων μεταξύ μας. Δηλαδή όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το κινηματογράφο, δικτυωνόμαστε και ο ένας. Είναι ωραίο και πώς ανακαλύπτονται ταινίες πια. Ανακαλύπτονται ταινίες που ο ένας έχει δει την τάδε ταινία από εκεί, την άλλη. Μερικές φορές μπαίνεις, ας πούμε, να δεις μια ταινία σε ένα site και βλέπεις ότι την ίδια ώρα τη βλέπει κάποιος από τη Βολιβία. Ακόμη και αν είσαστε δύο εκείνη την ώρα, ο ένας βλέπει μια σουηδική ταινία, ας πούμε, ο ένας είναι στην Ελλάδα και ο άλλος στη Βολιβία, είναι συγκινητικό αυτό. Γιατί διαλύει τα σύνορα. Γίνεται μια τεράστια ταινιοθήκη το διαδίκτυο και είναι ταυτόχρονα το σύννεφο, όπως λέμε, και είναι ταυτόχρονα η ιστορία της ανθρωπότητας εκεί πια. Είναι ωραίο αυτό. Είναι τα μουσεία του μέλλοντος, αλλά δεν είναι μουσεία, γιατί δεν έχεις αυτή την αίσθηση του... Είναι ένα πράγμα ζωντανό που αναπνέει και μεταβάλλεται και είναι ωραίο.